Καλημέρα σας κύριε Χατζημάρκο, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Πογδάνο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Έλλην έστει από κάτω και ειδικά σε ζητήματα πρωτοπορίας. Και για δες τώρα που κοίτα να δεις πρωτοπορούμε σε κάτι το οποίο δεν μας το είχαμε ποτέ, ότι θα είμαστε το πρώτο νησί, η Αστυπάλαια, που θα είναι off-grid από ηλεκτρική ενέργεια, θα είναι αυτοσυντηρούμενο, θα είναι πράσινο, θα είναι παράδειγμα, θα είναι υπόδειγμα και θα είναι, εδώ που τα λέμε, και μια τουριστική ατραξιόν. Όταν λειτουργούμε με σχέδιο, όταν λειτουργούμε με αφοσίωση και με καλή οργάνωση και συντονισμένα όλη η κρατική μηχανή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι πραγματικά αξιοζήλευτα. Σήμερα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαστε σχεδόν πρώτη είδηση σε όλο τον κόσμο. Έβλεπα το πρωί δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά μέσα στο Περού, στη Νέα Ζηλανδία, στον Καναδά, στις μισές χώρες της Αφρικής, στην Αργεντινή, στη Ρωσία. Τι να σας πω, δηλαδή την Αστυπάλαια. Και τον περιγράφουν αυτό το υπέροχο νησάκι μας ως το νησί του μέλλοντος, πώς θα είναι τα νησιά στο μέλλον. Πόσο απέχει η Αστυπάλαια από την Τουρκία? Είναι μακριά. Η Αστυπάλαια είναι στη μέση περίπου του Αιγαίου. Είναι πάνω από 50 μίλια. Μάλιστα. Πολύ μακριά. Δωδεκάνησο όμως είναι. Όχι, η Κυκλάδα είναι η Αστυπάλαια. Δωδεκάνησος ή Κυκλάδα είναι. Δωδεκάνησος είναι η Αστυπάλαια. Σε μπερδεύει το ότι είναι κυκλαδίτικο το τοπίο. Αστροπαλιά τελείως κυκλαδίτικο τοπίο με το κάστρο της εκεί πέρα. Δηλαδή πρόκειται για ένα συγκλονιστικό μέρος. Όμως το γεγονός ότι είναι δωδεκάνησο έχει τη σημασία του, διότι όταν ένα από τα δωδεκάνησα είναι στην πρώτη έτσι, προβολή της επικαιρότητας παγκοσμίως, όπως μας είπε και ο Γιώργος Χατζημάρκος, του Νοτίου Αιγαίου, περιφερειάρχης με τον οποίο συνομιλούμε τώρα, ουσιαστικά τι αναδεικνύεται? Η ελληνικότης του Αιγαίου, πελάγους και όλης αυτής της θαλασσίου περιοχής του αρχιπελάγους των Δωδεκανήσων μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκτινόμαστε. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, α, Αιγαίο πέλαγος, α, Έλληνες. Α, κοίτα να δεις κιόλας, μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Όχι μόνο από την πανδημία, αλλά τώρα με τους Μητσοτακέους και τους Χατζημάρκουδες πρωτοπορούν και αλλού. Οπότε είναι πολλαπλό το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται. Είναι η ελληνικότητα, είναι η ιστορικότητα, είναι η καινοτομία, είναι ο πολιτισμός, είναι το φως που πάντα εξέπεμπε το Αιγαίο. Πάντα σε όλη την ιστορία, χιλιάδες χρόνια εξέπεμπε. Και προσέξτε ότι σε κάθε ιστορική περίοδο το φως αυτό απαντούσε πάντα στις προκλήσεις της εποχής. Και δείχνει πως αυτός ο υπέροχος τόπος, αυτό το υπέροχο αρχιπέλαγος, θέλει να ακολουθεί τη ζωή. Δίνει ζωή, υποστηρίζει ζωή, ακολουθεί ζωή. Θα τα καταφέρουμε φέτος να έχουμε μια πιστική επίδοση τουριστικά, αλλά συγχρόνως και μια απόδοση η οποία θα επιτρέψει οικονομικά στο Νότιο Αιγαίο να πάρει μια μεγάλη ανάσα. Να πούμε ότι πέρυσι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν πρώτη πανευρωπαϊκά στον περιορισμό των απολειών από την τουριστική κίνηση. Φέτος πώς πάμε? Από αυτό ξεκινάμε λοιπόν που είπες και εσύ. Δεν φοβηθήκαμε πέρσι που είχαμε σχεδόν κανένα όπλο σε σχέση με φέτος σε χέρια μας και να φοβηθούμε φέτος. Τι έχουμε παραπάνω φέτος? Φέτος έχουμε εμβόλιο, έχουμε rapid test, έχουμε self test, πέρσι είχαμε μόνο τα PCR test και πετύχαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα κύριε Μπογδάνο. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει αισιόδοξα στις πρώτες 14 μέρες του Μαΐου που ανοίξαμε 520 διεθνείς πτήσεις, πάνω από 63.000 κόσμο μόνο απευθείας από το εξωτερικό. Και αυτό δείχνει το demand που υπάρχει, τη ζήτηση. Αυτό δείχνει την ανάγκη του κόσμου να ξεφύγει, να δραπετεύσει από τα προβλήματα και να πάει σε έναν όμορφο, ήσυχο, ήρεμο τόπο, ασφαλή, όριμο. Και βέβαια αυτό δεν είναι άλλος από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, που από άκρη σε άκρη μπορεί να προσφέρει υπέροχες εμπειρίες στον επισκέπτη, και όλα τα νησιά που προηγούνται λόγω του καλοκαιριού και ηγούνται του ελληνικού τουρισμού. Να είστε απολύτως βέβαιος ότι και φέτος θα φέρουν υπέροχα αποτελέσματα. Καλή πτήση. Happy soft landings, που λένε και οι χειριστές. Κάθε καλό, Γιώργος Χατζημάρκος, κυρίες και κύριοι, Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου.